αυτές τις ημέρες, ιδιαίτερα πάλι, αλλά κατά καιρού συζητείται, υπάρχει έτσι μια μεγάλη συζήτηση και ενδιαφέρον, όχι μόνο στη χώρα μας, στη Γερμανία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, για μια ιστορική εκκρεμότητα που έχει η Γερμανία, αναφέρομαι τώρα προς τη χώρα μας, μπορεί να έχει και προς άλλες χώρες, αλλά προς τη χώρα μας, και αφορά τις γερμανικές όφελες. Αυτές είναι και οι γερμανικές αποζημιώσεις και οι γερμανικές επανορθώσεις, αλλά πάνω απ' όλα και το κατοχικό δάνειο, που εν πάση περιπτώσει όπως όλοι έχουμε διαβάσει από τα ντοκουμέντα που υπάρχουν, δεν έχουν παραγραφεί. Κατεύθυνση μας λοιπόν, κατά την άποψή μου, και έτσι το τοποθέτησα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο ο Δήμος είναι ένας εκφραστής των τοπικών κοινωνιών, κάθε Δήμος, αλλά και ιδιαίτερα φορέας που εκπροσωπεί την τοπική δημοκρατία, πρέπει η κατεύθυνσή μας όλων να είναι αυτός ο σεβασμός προς την ιστορία, δηλαδή να διεκδικήσουμε να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα, αλλά και έχουμε και μία ευθύνη απέναντι προς το μέλλον, δηλαδή απέναντι προς τις νέες γενιές, για να λυθεί ειρηνικά αυτή η εκκρεμότητα. Υπάρχουν λοιπόν γερμανικές οφειλές προς τους πολίτες, αλλά και προς το κράτος. Και χρειάζεται μια τέτοια συνεννόηση. Εμείς εδώ στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, βιώσαμε πάρα πολύ αυτές τις βαρβαρότητες. Από τη μία άκρη της Κρήτης, από τη Ζάκρο μέχρι τη Γαμβρούσα, και πρέπει να πούμε ότι έχουμε περιπτώσεις στο Ηράκλειο, 62 Μάρτυρο, έχουμε τη Βιάνο, έχουμε τα Νόγια, έχουμε την Κάντανο, έχουμε στην Ιερά Πέτρα, και δεν υπάρχει περιφέρεια ή επαρχία της Κρήτης που να μην έχει βιώσει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, την βαρβαρότητα του Γερμανού. Μάλιστα την Κάντανο έγραψαν, όπως η ιστορία αναφέρει, ότι εδώ υπήρχε το χωριό ο Κάντανος. Λοιπόν, ομόφωνα έγινε αποδεκτή, και θεωρώ επίσης ότι αυτό πρέπει να το σηκώσουμε ως σημαία, δηλαδή πρέπει να συμπαρασταθούμε και να είμαστε συμπαραστάτες και προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που ομόφωνα έτσι προχθές ψήφισε για να υπάρξει αυτή η διεκδίκηση, αλλά και προς την ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον Πρωθυπουργό, που έχει και την ερχόμενη εβδομάδα με την κυρία Μέρκελ. Άρα και εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να τεθεί. Ακούγαμε προηγουμένως τον Κώστα Βαξεβάνη, λέει, φαντάζομαι ότι θα λεχτεί και αυτό το θέμα προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Ότι εδώ υπάρχουν αξιώσεις που δεν έχουμε παραιτηθεί. Έτσι. Όχι. Δεν. Εγώ το έθεσα, αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, με επισκέψη στο γραφείο Μοσδήματος Ηρακλείου τότε, ο πρέσβης, της Γερμανίας, όπου του έθεσα, θα πάτε αύριο σε μια μαρτυρική περιοχή, η Βιάνο, που υπάρχει αυτή η ιστορική εκκρεμότητα της Γερμανίας, του κράτους της Γερμανίας προς τους πολίτες. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί. Εγώ θα πάρω προσωπικά και άλλες πρωτοβουλίες μαζί με τους συναδέλφους στην δημοτική μας παράταξη, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την προσπάθεια αυτή, και νομίζω ότι επειδή μπαίνει ξανά και μπαίνει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, ότι θα υπάρξει δικαίωση. Δεν μου λέτε, κύριε Κουράκη, το ταυτίζετε με τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα? Δηλαδή, όχι, να το κάνουμε συμψηφιστικά, μας χρωστάνε, τους χρωστάμε. Όχι. Υπάρχει, όπως σας είπα στην αρχή, κύριε Σαχίνη, ότι υπάρχει αυτή η ιστορική κρυμότητα. Και απέναντι σε αυτή απέναντι στην ιστορία, πρέπει όλοι να υψώσουμε το ανάστημά μας. Αυτά δεν έχουν παραγραφεί και σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζεται. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι πρέπει ενωμένοι όλοι μαζί να ξεκινήσουν και χωρίς τοπική δημοκρατία, να ξεκινήσουν και οι Δήμοι, το έχουν κάνει και άλλες φορές. Εγώ σας είπα, θα πάρω και άλλες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε και εμείς να ακουστεί η φωνή μας και να υπάρξει ότι εδώ, και προς την Ευρώπη και προς την Γερμανία, ότι εδώ υπάρχει μια συνένεση όλου του λαού που απαιτεί να λυθεί αυτό το ζήτημα.